Δύο εβδομάδες περίπου έμειναν μέχρι να πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου στα Σκόπια, για την ονομασία της χώρας. Βαριά σκιά και ντροπή για τη Μακεδονία χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία για το Σκοπιανό και χυδαία την προσπάθεια της κυβέρνησης να ταυτίσει με την ακροδεξιά όσους διαμαρτύρονται. Όπως είπε από το βήμα της ομιλίας του στην ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει τη συμφωνία όποτε αυτή και αν έρθει στη Βουλή. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Κυριακής αναφέρθηκε στο ζήτημα του Σκοπιανού, ενώ απάντησε και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που τον χαρακτήρισε. Δίπλα στην λέξη λαϊκιστής υπάρχει το όνομα του κύριου Τσίπρα. Σίγουρα δεν είναι το δικό μου. Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιος τους εξαπάτησε και ποιος έκανε τα ακριβώς αντίθετα από αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Και ποιος και σήμερα ακόμα συνεχίζει να ψεύδεται, διότι φαίνεται ότι είναι το μόνο πράγμα το οποίο ξέρει να κάνει καλά. Τζάμπα μάγκας, κυρία Κοραή, είναι ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος, διότι είναι αυτός ο οποίος λέει ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συμφωνία αυτή, πλην όμως εξακολουθεί να παρέχει στήριξη και ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι θα φέρει τη συμφωνία στη Βουλή για να την ψηφίσει. Εμείς αξιοποιήσαμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης Μομφής, για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μην υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μεσολαβήσουν εκλογές και η Συμφωνία δεν έχει έρθει στη Βουλή, δεν θα κυρώσει τη Συμφωνία την επόμενη μέρα. Από τη στιγμή όμως που η Συμφωνία κυρώνεται και με βάση τη Συμφωνία κυρώνεται ταυτόχρονα από την Ελληνική Βουλή και το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ, το ζήτημα του ΝΑΤΟ, κυρία Κοραή, έχει τελειώσει. Προσφυγή στις κάλπες το συντομότερο δυνατόν. Αυτό ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Και μέσα από την ψήφο που ο ελληνικός λαός θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και για το ζήτημα των Σκοπίων. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Βήμα-βήμα θα βλέπουμε τι θα γίνεται. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της ομιλίας του ήταν και αυτή η εξαγγελία. Δηλαδή του τάζουμε τα πάντα για να πάρουμε τις εκλογές. Ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά την σταθερή πορεία και στάση της Νέας Δημοκρατίας έναντι ενός προβλήματος εθνικού που απασχολεί τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, πολύ περισσότερο εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ότι αυτή η συμφωνία ουδέποτε θα υπερψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, και αν καταψηφιστεί και καταρρεύσει αυτή η συμφωνία, πάμε σε νέα συμφωνία από μηδενική βάση.